Ο άλλος λέει, άμα πάρεις τώρα την κάρτα του πολίτη, πάει, πήγες κόλαση. Αποδέχτηκες, λέει, το διάβολο. Ο άλλος λέει, όχι, είναι προστάδιο. Δεν είναι το τελικό στάδιο. Ο άλλος λέει, αφήστε τα, αυτά είναι ανοησίες. Κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη δεν ερμηνεύεται. Μην ασχολείστε με τέτοια πράγματα. Κοιτάτε την ψυχή σας, κοιτάτε να κάνετε έργα αγαθά, κοιτάτε να είστε κοντά στο Θεό και πνευματικά. Ό,τι γινόταν την εποχή που εμφανίστηκε ο Χριστός, τα ίδια βιώνουμε και σήμερα. Εμένα αυτό, αδέλφια μου, με προβληματίζει, γιατί ο Χριστός, όταν γινόταν αυτές οι συζητήσεις, ήταν παρόν. Είπε στη Σαμαρίτινα, εγώ είμαι ο λαλόνς. Ήτανε επάνω στη γη ο Χριστός, όταν γινόταν αυτές οι διαφωνίες. Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Γιατί αυτές οι συζητήσεις δεν γινόταν πριν από 100 χρόνια? Και δεν υπήρχαν αυτές οι συζητήσεις. Γιατί γίνονται σήμερα? Αυτό με βάζει σε μεγάλη υποψία να πιστεύω ότι ο Αντίχριστος είναι επί της γης. Το πότε θα εμφανιστεί θα το δείξει ο Κύριος. Το πότε θα εμφανιστεί θα το δείξει ο Κύριος. Αλλά δείχνουν όλα τα σημάδια, όπως και αυτό το σημάδι της συγχύσεως, ότι προς τα εκεί βαδίζουμε. Βαδίζουμε προς τα εκεί, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ως σωτήρας, όπως τον αναφέρει η Αποκάλυψη και όπως τον ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Και όπως τον ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό λέω, ζούμε σε δύσκολες ημέρες και σε δύσκολες εποχές, διότι υπάρχει μεγάλη και τρομερή σύγχυση. Το επόμενο που με ρώτησε η κυρία, αφού της είπα, τι λέει ο δεσπότης σας εκεί στη Λαμία, δεν σας είπε να μην πάρετε και ιερείς? Λέω, φανατικός είναι ο άνθρωπος. Τι λέει ο Μητροπολίτης Πειραιώς, τι λέει ο Καλαβρίτων? Ακόμα και η Ιερά Σύνοδος κρατάει επιφυλακτική θέση, της λέω. Είπε, μην πάρετε, μην κάνετε, θα σας πούμε. Δεν είπε πάρτε. Πώς ο ιερέας σας βγαίνει και λέει πάρτε? Πώς το πράττει, λέω, αυτό? Αφού ακόμα και η Ιερά Σύνοδος, που δεν έχει το αλάθη τότε και να πει, και το έχουμε συζητήσει σε άλλες συνάξεις μας, πώς λοιπόν, λέω, κυρία μου, σας λέει, έχετε δίκιο, πάτερ, ότι αυτή είναι η φανατική? Μήπως, λέω, ο πνευματικός σας δεν γνωρίζει και σας κατευθύνει λάθος, αντί να σας κατευθύνει σωστά? Ευχαρίστησε η γυναίκα. Και αφού μου είπε και το δεύτερο, φυσικά κλείσαμε το τηλέφωνο. Το δεύτερο ποιο είναι? Πώς θα ζήσουμε? Ανοίξτε το πόδι. Πώς θα ζήσουμε αν δεν πάρουμε την κάρτα? Πώς θα πληρώσω το ενίκιο? Πώς θα πληρώσω, θα πάρω το μισθό? Αφού θα είναι βιβλιάριο υγείας, πώς θα αγοράζω τα φάρμακά μου? Τι θα γίνει? Θα πεθάνω, λέει. Και εγώ και είμαι ηλικιωμένη, τα παιδιά μου, πώς θα επιβιώσουμε, πάτερ? Αυτή η ερώτηση πάρα πολύ με στεναχωρεί. Και δεν με ρωτάει ένας. Με ρωτούν πάρα πολύ. Και ήταν η αιτία να κάνω το σημερινό θέμα στη σημερινή μας συνέντευξη. Η μεγαλύτερη πλάνη του διαβόλου. Η μεγαλύτερη πλάνη του διαβόλου. Ποια? Μας έδεσε με τα υλικά αγαθά. Πώς θα ζήσω?
Γιατί ο άνθρωπος πριν 200 χρόνια που δεν είχε μισθό ή 100 χρόνια δεν ρώταγε και που δεν είχε φάρμακα. Έπαιρνε φάρμακα από τη φύση. Τα λεγόμενα γιατροσόφια. Και αν ήταν κάτι άλλο μπορεί να πέθαινε αν δεν έβρισκε. Έχανε τη ζωή του. Όπως αν πάθαινε μια σκουλικοδίτιδα ή μια καρδιά δεν προλάβει, πέθανε αφού δεν υπήρχε κάτι ιατρικό. Πώς δέθηκε ο άνθρωπος σώνει και καλά με την ύλη και να απολαμβάνει την ύλη και να φοβάται το θάνατο, γιατί εκεί καταλήγουμε, γιατί φοβάται μην πεθάνει. Φοβάται μην πεθάνει. Και αντί εμείς σαν χριστιανοί, είδατε όπως διαβάζαμε το μεσημέρι στον Άγιο Ιωάννη τον Συναίτη, ότι λέει ο σωστός ο χριστιανός τι κάνει. Ένα από το ότι βαδίζει καλά, πνευματικά ποιο είναι. Επιζητεί το θάνατο. Γιατί, για να πάει μια ώρα γρηγορότερα κοντά στον αγαπημένο του Ιησού. Αν πάρεις μια μάνα και αφήσεις εδώ την οικογένειά της και την πας στην Αμερική, αυτή η μάνα τι θα επιζητά. Μια ώρα γρηγορότερα να γυρίσει πίσω στο σπίτι της. Μα το σπίτι μας είναι ο παράδεισος. Πώς δεθήκαμε με τη γη. Πώς δεθήκαμε με τον τόπο εξορίας. Με τρελαίνει η ιδέα αυτή, αδέλφια μου. Δηλαδή σκέφτομαι ότι αυτοί που ήταν επί δικτατορίας στη Γιάρο, όταν έφτασε η ώρα και τους είπανε έχουμε δημοκρατία, επιστρέφετε στα σπίτια σας, αυτοί να λέγανε και πώς θα αφήσουμε τη Γιάρο και τι θα κάνουμε τώρα χωρίς τη Γιάρο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Πώς δεθήκαμε με μάταια πράγματα, με ψεύτικα πράγματα. Που εδώ θα είμαστε για 60, 70, 50, 80 χρόνια. Μαζί και με συγγενείς και με φίλους και με παιδιά. Εκεί θα ζούμε αιώνια μαζί. Εκεί δεν είμαστε μαζί. Εκατομμύρια έτη. Των εκατομμυρίων. Δεν υπάρχει τέλος. Εκεί είναι η ζωή. Και γι' αυτό λέγεται αιώνια. Δηλαδή δεν έχει αιώνες τέλος. Οι αιώνες δεν έχουν τέλος. Εδώ τι είναι. 50, 60, 70, 80 χρόνια. Πώς μας ξεγέλασε ο διάβολος και έχουμε δεθεί, δεν υπάρχει, με τη γη, με την ύλη. Μεγαλύτερη απάτη που έχει κάνει ο πλάνος. Έχει δέσει τον άνθρωπο με τούτη τη γη, με τούτη τη ζωή. Που είναι ζωή εξορίας. Έχουμε βγει έξω από το σπίτι μας. Και λέτε μετά και θα χαθούμε. Δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι μετά θα είμαστε μαζί. Τότε είμαστε άπιστοι. Τι λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Αφού μαζί με την οικογένειά μας θα είμαστε μετά. Όσοι έχουν παιδιά μαζί με τα παιδιά τους θα είναι. Μαζί θα ζούνε. Δεν θα ζει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Η ζωή συνεχίζεται. Και εκεί συνεχίζεται μαζί με ο Χριστός. Αιώνια. Αιώνια συνεχίζεται. Και τι αν πεθάνουμε εμείς τώρα. Ωραία και τι έγινε. Αν πεθάνει να τάσει. Παράδειγμα. Σε 70 χρόνια τα παιδιά της ήταν κοντά της πάλι. Μαζί ήταν στην ίδια οικογένεια ήταν πάλι. Και φεύγει τόσο γρήγορα ο χρόνος που δεν το συνειδητοποιεί ο άνθρωπος. Κυλάνε τα χρόνια και φεύγουν. Κυλούν τα χρόνια και φεύγουν. Αυτή λοιπόν η απάτη το να ζήσουμε. Και δεν σκέφτονται ότι η βασιλεία των ουρανών. Το πώς θα πάρω τα φαρμακά μου, πώς δεν θα χάσω το σπίτι μου, πώς θα επιβιώσω τον εαυτούλη μου. Την οικογένειά μου, τους δικούς μου, η φιλαυτία σε όλο το μεγαλείο της.
σε όλο το μεγαλείο της. Και αυτά να τα ακούσει, όχι από κοσμικούς. Αν μου τα έλεγαν κοσμικοί, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Θα έλεγα, ζουν μακριά από το Θεό, δεν έχουν νου Χριστού, είναι ακατήχητοι οι άνθρωποι, δεν γνωρίζουν. Και γι' αυτό τα λένε. Εδώ στα λένε χριστιανοί. Στα λένε άνθρωποι που εξομολογούνται, άνθρωποι που κοινωνούν. Και αντί να ποθούν μια ώρα γρηγορότερα να βρεθούν με τον Χριστό ή να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Οι χριστιανοί πάντοτε ήταν πρόθυμοι να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όπως έδινε, όπως έδωσε ο Χριστός τη ζωή του για μας. Εμείς φοβόμαστε. Μην υποφέρουμε, φοβόμαστε το μαρτύριο, φοβόμαστε το διωγμό. Τι νερόβραστοι χριστιανοί είμαστε. Χαλβάδες έχουμε γίνει. Πού είναι ο Χριστός μας? Πού βασιλεύει μες στην καρδιά μας ο Χριστός? Πώς μας πλάνευσε έτσι ο πλάνος? Και όχι μόνο αυτό. Δείχνει και απιστία απέναντι στο Θεό. Δείχνει και απιστία. Γιατί δεν αφήνομαι στα χέρια του Θεού? Γιατί λέω εκείνον καθημερινά της Παναγίας Αχράντου, υπέρ ευλογημένης, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τον εαυτό μου και όλους μας ας τους αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Και ό,τι γίνει. Αν θέλει να μας σώσει, θα μας σώσει για να ζήσουμε κάποια χρόνια ακόμα, όπως έσωσε και το λαό του Ισραήλ μέσα στην έρημο. Όταν περάσαν την Ερυθρά θάλασσα, ούτε να φάνε είχανε, ούτε φάρμακα είχανε, ούτε νερό είχανε. Τίποτα δεν είχανε σε μια έρημο. Και όμως ο Κύριος τους σκέπαζε, λέει, με την εφέλη. Και τους έριχνε και νερό, τους βρήκε και μάνα τους έριχνε, και ορτίκια τους έριχνε, και τα πάντα τους είχε. Ούτε αυτό το πιστεύουνε. Ότι και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του Χριστού. Στα χέρια της Παναγιάς μας. Στα χέρια των Αγίων μας. Ούτε αυτό το πιστεύουμε. Γιατί δεθήκαμε με την ύλη. Πάνω απ' όλα η καλοπέρασή μας, πάνω απ' όλα να περνάμε καλά, να επιβιώνουμε καλά, να ζούμε καλά, να γεράσουμε. Ζούμε και καλά. Και τότε γιατί να πεθάνει η Αγία Μαρίνα στα 17. Ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτρης, γιατί να πεθάνει στα 23, στα 24. Γιατί να μαρτυρήσουν? Γιατί να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό? Ας λένε, ας προσκυνήσω τα είδωλα. Και τι έγινε, εντάξει, μετά ξαναμετανώ. Ξανακλαίω, ζητάω αίματον. Πάντως τώρα γλίτωσα τον θάνατο. Βρήκα τρόπο να γλιτώσω. Δεν διανοούν το τέτοιο πράγμα. Και όταν η Γραφή επίσης πάλι μας λέει ότι εκείνη την περίοδο να είστε έτοιμοι, γιατί θα υποστείτε διωγμούς από τον Αντίχριστο. Δηλαδή άμα δεν πάρω την κάρτα τι θα κάνω? Και άμα σου πει ξεχάστε την κάρτα, πάμε απευθείας στο χέρι, τι θα κάνεις πάλι? Θέτω το ερώτημα. Εάν το κράτος, που εγώ πιστεύω ότι εκεί θα πάει η υπόθεση, εγώ θεωρώ ότι ο γέροντας Παΐσιος σε αυτό το σημείο που μου είχε πει ότι πατέρα Νεκτάριε, βιάζονται, δεν θα προλάβουν να βγάλουν τις κάρτες, λέει, θα πάνε απευθείας για το χέρι και το μέτωπο. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα γίνει κιόλας, και έτσι το πιστεύω κι εγώ. Βιάζονται τόσο πολύ που θα πάνε απευθείας αυτοί κάποια στιγμή στο χέρι και στο μάτι. Άντε λοιπόν, δεν είναι η κάρτα. Δεν βγάλαν καμία κάρτα.
και σου λέει παρακαλούμε απευθείας το χέρι και στο μέτωπο. Απευθείας το χέρι και τι θα κάνουμε. Θα ξαναρχίσουμε να ξαναλέμε και πώς θα πάρω τα φάρμακα και πώς θα πάρω τη σύνταξή μου και πώς θα πληρώσω την εφορία και τι θα γίνω χωρίς χρήματα. Πάλι το ίδιο θα λέμε. Πάλι το ίδιο θα πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Πάλι το ίδιο θα πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Και ξέρετε, όπως πάνε τα πράγματα με τις τράπεζες, εάν προσέχετε τα δελτία ειδήσεων, αυτά που λένε, λένε πολλά ψέματα και οι εφημερίδες. Όμως φεύγουν αλήθειες, δηλαδή τι βλέπουμε. Βλέπετε ότι τις τράπεζες τις αγοράζουν. Είδατε, πάει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, πωλείται. Θα πουληθεί και η αγροτική τράπεζα, λέει, μετά. Θα ακολουθήσουν και οι άλλες τράπεζες. Μία-μία θα πουλιέται. Και ποιοι τις αγοράζουν? Οι μεγάλες τράπεζες. Αυτοί που μας δανείζουν. Τις κάνουν υποκαταστήματά τους. Επειδή δεν αντέχουν στην κρίση, στην οικονομική, γι' αυτό τη δημιουργούν αυτή την κρίση. Δεν αντέχουν και τι κάνουν. Αφενός μέσω αγοράζουν λιμάνια, αεροδρόμια. Τα άκουσα προχθές. Τον Πρωθυπουργό λέει θα πουλήσουμε και δρόμους. Να πάρουμε δίσκο τρικόρτ, να βάλουμε διόδια. Γιατί θα έχουμε μετά έσοδα. Όποιος παίρνει ένα δρόμο, αφού είναι δικός του, είναι ιδιωτικός ο δρόμος. Έχεις δικαίωμα μετά να βάλεις διόδια. Και τι βάζει τα διόδια, νομίζετε, ο κάθε επιχειρηματίας που έχει πάρει την Αττική οδό, την άλλη οδό. Πώς βάζει τα διόδια. Δεγνατία. Βάζουνε τώρα. Βάζουν τώρα. Και μάλιστα ηλεκτρονικά. Θα είναι μόνο ηλεκτρονικά για να περάσεις. Λοιπόν, σου λέει δικός μου είναι ο δρόμος, ό,τι διόδια θέλω βάζω. Και όσα θέλω βάζω. Δεν ανήκει του κράτους. Αγοράζει τα αεροδρόμια, αγοράζει τα λιμάνια. Σε φέρνουν λοιπόν σε τέτοια θέση. Όμως όταν έχεις ένα σπίτι και πάνε να στο πάρουνε, λες να πουλήσω το τραπέζι, να πουλήσω την τηλεόραση, να πουλήσω τα χτυλίδια, ό,τι έχω. Το ίδιο κάνει αυτή τη στιγμή μας, αυτή τη στιγμή το κράτος μας. Πουλάει ό,τι έχει. Και οι μεγάλες οι αγορές, αυτοί οι δανειστές μας, αγοράζουν. Και έτσι σου παίρνουν και το έδαφος και θα πάρουν και τις τράπεζες. Όλες τις τράπεζες. Και όταν πάρουν την τράπεζα, όλες, ξέρετε ποια θα είναι η απόφαση. Γιατί αυτοί είναι Εβραίοι από πίσω. Οι μεγαλοτραπεζίτες, οι αγορές, είναι εβραϊκής καταγωγής. Αλλαγή συστήματος πληρωμής. Αν θέλετε να κάνετε, θα είναι απόφαση της τράπεζας και όχι του κράτους. Θα σου πει η τράπεζα που θα εδρεύει στο Βέλγιο, στην Ελβετία, ότι εγώ δεν θέλω βιβλιάρια, εμένα οι συναλλαγές θα γίνονται με το χάραγμα. Θα σηκώνεις και θα καταθέτεις χρήματα μόνο όταν έχεις στο χέρι σου το χάραγμα. Και θα είναι απόφαση της τράπεζας τότε. Δεν θα είναι του κράτους. Και το κράτος θα λέει, εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Εγώ τους δημοσίους υπαλλήλους ή οποιοδήποτε, όταν πρέπει να το πληρώσω, τα χρήματα μπαίνουν στην τράπεζα. Κοίτατε τώρα δια νόμου, ακόμα και οι εργάτες, τα χρήματα θα μπαίνουν στην τράπεζα. Και αν το χρήμα γίνει ηλεκτρονικό και καταργηθεί, θα κινείται μόνο μέσω τραπέζης. Δεν θα υπάρχει ρευστό στο χέρι. Άρα λοιπόν, η τράπεζα αν αποφασίσει, η οποία θα τις έχει αγοράσει όλες, ότι αλλάζω τον τρόπο πληρωμής και δεν θα έχω βιβλιάρια, είδατε, ήδη έχει αλλάξει τρόπο πληρωμής. Έχει βάλει τη Mastercard. Ήδη έχει μόνος το αποφάσισε, μόνος το έκανε. Δεν ρωτάει το κράτος. Όποιος θέλει λέει, μπορείτε να συναλλάσσετε και επειδή η τράπεζα είναι κλειστή, είχε παίξει το κουτί, πηγαίνετε με την κάρτα σας να πάρετε. Μετά θα σου πει,
Δεν έχω υπαλλήλους, γιατί δεν τους βάλω τους υπαλλήλους. Είδατε στο Ισραήλ που πήγαμε. Αυτοί που περνάγανε που βάζανε το χέρι στο μηχάνημα. Γιατί δεν ερχόντουσαν εκεί στα διαβατήρια. Γιατί δεν ερχόντουσαν στα διαβατήρια. Βάζανε το χέρι τους στο δεξί στο μηχάνημα. Τι είχε το χέρι τους δεν ξέρω. Από και περνάγανε. Δεν είχαν διαβατήριο αυτοί. Μπαίνανε και βγαίνανε από το Ισραήλ. Εμείς που είχαμε διαβατήρια πήγαμε στα διαβατήρια. Αυτοί που δεν είχαν είδατε που πηγαίνανε. Το είδατε. Συμφέρει λοιπόν το κράτος να έχει υπαλλήλους να πληρώνει για τα διαβατήρια. Όχι. Γιατί να πληρώνει. Γιατί να πληρώνει διαβατήρια το κράτος, να πληρώνει υπαλλήλους. Θα σου πει όλοι παρακαλώ με το χέρι. Γιατί έτσι γλιτώνει, μειώνει υπαλλήλους. Μειώνει υπαλλήλους. Τώρα από τους περισσότερους δρόμους σε έχει αγοράσει, όπως είναι γνωστό, ο Κόμπολας. Μεγάλο επιχειρηματίας. Έχει 2.000 υπαλλήλους στα διόδια σε όλη την Ελλάδα. 2.000 υπαλλήλους. Δίνει ψωμί σε 2.000 οικογένειες. Από 1.000 ευρώ να δίνει, μέσω όρο. Είναι 2 εκατομμύρια το μήνα, πληρώνει τους υπαλλήλους. Εάν βάλει ηλεκτρονικά διόδια, πόσους θα πληρώνει. Κανένα. Θα του μένουν τα 2 εκατομμύρια, δικά. Άρα τι τον βολεύει να βάλει, αφού βγήκαν τα ηλεκτρονικά διόδια, τι τον βολεύει να βάλει, σε όλους τους δρόμους ηλεκτρονικά, διόδια και οι υπάλληλοι να πάνε σπίτια τους. Και έτσι δεν θα υπάρχει πληρώνω, δεν πληρώνω. Και 2.000 υπάλληλοι θα πάνε σπίτια τους. Έτσι και το κράτος. Τι τους θέλει αυτούς στα διαβατήρια εκεί. Θες να ταξιδεύσεις στο χέρι, κύριε. Το ίδιο και οι μεγάλες αγορές, οι μεγαλοτραπεζίτες, οι Εβραίοι, αφού αγοράσουν τις τράπεζες, προχθές είχα πάει στην αγροτική, λέω τι γίνεται, θα σας αγοράσουν. Μου λέει προς στιγμή τον γλιτώσαμε πάτε. Λέω πώς τον γλιτώσατε. Λέει απόλυση η αγροτική δεν ξέρω πόσες χιλιάδες υπαλλήλους. Οπότε μείωσε τα έξοδα. Αύριο μεθαύριο όταν την αγοράσουν, γιατί δεν θα βγαίνει πέρα, θα πει το αφεντικό και για την εθνική, αυτός που θα την αγοράσει και οποιαδήποτε τράπεζα, θα πει μου φτάνει ο διευθυντής μονάχα μέσα. Να πληρώνω ένα διευθυντή. Όλη η τράπεζα θα μπαίνετε μέσα αλλά με μηχανήματα και με το χέρι. Θα αλλάξουν αυτή τον τρόπο. Τότε εγώ τι θα πω που εφαρμόζεται η Αποκάλυψη. Ότι την εποχή του Αντιχρίστου προσέξτε γιατί θα σας δώσουν, δεν θα μπορέσει κανείς να πουλάει, να αγοράζει, να συναλλάσσεται με το χρήμα εάν δεν έχει το χάρτη. Πώς θα πάρω το φαρμακά μου, πώς θα πάρω το μισθό μου, πώς θα πληρώσω το ρεύμα, πώς θα πληρώσω την εφορία. Να, εμάς ήρθε η εφορία τώρα να πληρώσουμε του μοναστηριού. Άμα δεν την πληρώσεις, τι γίνεται, θα έρθει να το κατάσχει το κτίριο. Μια, δυο, τρεις, όποιος δεν πληρώνει την εφορία, γίνονται κατασχέσεις. Τι θα κάνω, θα το πάρω για να μην χάσω το μοναστήρι και θα πω βάλτε μου το να πάω να πληρώσω για να γλιτώσω το μοναστήρι. Αυτή η λογική θα υπερισχύσει. Μα ο Χριστός το λέει. Γι' αυτό μας προετοιμάζει ότι θα γίνουν διωγμή και μαρτύρια. Άρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για διωγμούς και μαρτύρια. Αλλά και δεν πρέπει να είμαστε δεμένοι με την ύλη. Θα πρέπει να επιθυμούμε το θάνατο. Θα πρέπει να επιθυμούμε να πάμε κοντά στον Χριστό μας. Να είμαστε κοντά στην Παναγιά μας, κοντά στους Αγίους, κοντά στους Αγγέλους. Με όλα τα δικά μας πρόσωπα. Και για να είμαστε όλοι μαζί, γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε, να ζούμε την κατά Χριστόν ζωή.
Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη. Θανάτω, θάνατο πατή σας. Τον τέλειωσε το θάνατο, δεν φοβόμαστε το θάνατο. Υπάρχει ζωή μετά πάλι. Δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ζωή μετά. Δείτε λοιπόν τι έχει πετύχει, αδέλφια μου. Ο διάβολος. Τη σύγχυση και να πλανήσει τον κόσμο και να τον δέσει με την ύλη. Εμείς μένουμε πιστοί στα όσα γράφουν και όπως τα ερμηνεύουν οι Άγιοι. Αυτό κρατήστε το καλά μέσα στο μυαλό σας. Διότι όσο περνούν τα χρόνια και πλησιάζει η μέρα εμφανίσεως του Αντιχρίστου, η σύγχυση θα γίνεται ακόμα πιο χειρότερη. Που μέχρι και οι πόρνες στους οίκους ανοχής θα ρωτούν, ήρθε ή δεν ήρθε ο Αντίχριστος, όπως ρώτησε η Σαμαρίτιδα. Και αυτές θα προβληματίζονται. Και θα προβληματίζονται όλο και περισσότεροι. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ότι να μην είμαστε δεμένοι ούτε με την οικογένεια, δεν θα σκεφτόμαστε πώς θα πεθάνουμε, ούτε να φοβάμαι το θάνατο, ούτε μην χάσω το σπίτι, ούτε μην χάσω τα φάρμακα. Το Χριστό να μην χάσω. Το Χριστό να μην χάσω. Γιατί μετά θα ζω αιώνια στην κόλαση. Όχι στη ζωή, αλλά αιώνια στην κόλαση. Μακριά από το Χριστό. Ας φροντίσουμε λοιπόν να εγκλωβίσουμε το Χριστό μες στην καρδιά μας. Να τον κλείσουμε, να τον φυλακίσουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Και να προσέξουμε, μην πέσουμε θύματα της παρερμηνίας των προφητιών περί Αντιχρίστου και μην πέσουμε στην πλάνη του διαβόλου και μας δέσει με την ύλη. Καλό παράδεισο να έχουμε όλοι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, και έτησε της μνήμας η ζωή, χάρη σάντος. Γίνονται μεγάλες μάχες. 30 αγιορείτες επιτίθονται σε έναν ιερέα, ποιος είναι πνευματικός και με πολλά πνευματικά παιδιά. Ή και μητροπολίτες. Οι μεν λένε δεν είναι τίποτα, οι άλλοι λένε μακριά μην πάρετε. Δεν υπάρχει ομοψυχία. Δεν υπάρχει ομοφωνία. Όπως δεν υπήρχε και την εποχή του Χριστού. Παράλληλες εποχές ζούμε. Παράλληλες εποχές. Άλλοι ιερείς μιλούν ότι δεν είναι τίποτα, ούτε το 666, ούτε το χάραγμα. Άλλοι ιερείς λένε αυτό είναι πνευματικό χάραγμα. Το 666, ναι μεν συμβολίζει τον διάβολο, αλλά μην περιμένετε, λέω, ότι κανείς θα έρθει να σας βάλει στο χέρι ή στο μέτωπο. Είναι συμβολικό, λέει αυτό. Που θέλει να δείξει ότι αντί να κάνεις τα έργα τα καλά και τα αγαθά του Θεού, γι' αυτό λέει το βάζεις στο χέρι, δίθεν, διότι εσύ θα πράττεις με τα χέρια σου άνομα πράγματα. Και με το μυαλό σου, αντί να σκέφτεσαι τον Θεό, θα σκέφτεσαι όλα τα σατανικά. Γι' αυτό λέει θα το βάλει δίθεν στο κούτελο. Θέλοντας να δείξει ότι είναι πνευματική επιρροή. Έτσι ήδη είναι χαραγμένοι με το 666 όσοι ευρίσκονται στην αμαρτία, όσοι ευρίσκονται μακριά από το Θεό. Είναι ήδη του διαβόλου. Ήδη ανήκουν στο τάγμα του Αντιχρίστου. Δεν περιμένουμε, λέει, να μας βάλουν κάτι άλλο. Μην περιμένετε, λέει, ότι θα δει κάποιος να σας βάλει κάτι στο χέρι. Και αυτά τα λένε αρχιερείς. Σήμερα αρχιερείς και τα λένε και ιερείς.
Οι πατέρες φυσικά, οι Άγιοι, και αυτό πρέπει να διαβάζουμε. Τι λένε οι Αγίοι μας. Τι λένε οι Αγίοι μας. Γι' αυτό έχουμε τους Αγίους μας, οι οποίοι έχουν ερμηνεύσει την Αγία Γραφή. Και την Αγία Γραφή δεν είμαι εγώ ικανός να την ερμηνεύσω, ούτε εγώ, ούτε κανένας αρχιερέας, ούτε κανένας ιερέας. Αυτοί ήταν Άγιοι και Θεοφώτιστοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να διαβάζουμε τι λένε οι Άγιοι. Και εμείς ακολουθούμε τις ερμηνείες αυτές και τις που δώσανε οι Άγιοι. Όχι αυτοί που δίνουν οι σημερινοί κληρικοί ή την αρχιερείς ή την επίσκοποι ή την λαϊκοί.